πρωθυπουργός αναφέρεται υποθέτω στην ΕΡΤ, να τον ακούσουμε. Οι δικές τους εφημερίδες διώχνουν τους δικούς τους εργαζόμενους. Ύστερα διαμαρτύρονται όταν κλείνουμε την αμαρτωλή την ΕΡΤ για να ανοίξουμε στη θέση της μια υγιή, μια ανεξάρτητη, δημόσια, όχι κομματική, όχι κρατική, δημόσια ραδιοτηλεόραση με αξιοκρατία σε αυτούς που θα μπουν. Αυτοί που σήμερα κάνουν ότι θρηνούν για την ΕΡΤ δεν ήταν οι ίδιοι οποίοι την έσπρωχναν από απεργία σε απεργία. 42 μέρες συνεχούς απεργίας στα τέλη της περασμένης χρονιάς. 11 εβδομάδες απεργίας στις ενημερωτικές εκπομπές του Σαββατοκύριακου φέτος την Άνοιξη. Γι' αυτό θρηνούν. Ποια δημόσια ενημέρωση? Αυτοί που έχουν καταργήσει προπολού? Ποια ποιοτική ενημέρωση? Αυτοί που οι ίδιοι την έλεγαν πλήρως απαξιωμένη? Αυτό θέλουν να διασώσουν. Τόσο πολύ υποκρισία. Αλλά τρίτον, ονεδίτες και ονεδίτησες, δαπίτες και δαπίτησες, οι ιδέες μας κοιτάν το αύριο. Οι δικές τους προσπαθούν να διασώσουν το χθες. Μιλάνε για δικαιώματα. Όταν μιλάνε για δικαιώματα, εκείνοι εννοούν απίστευτα προνόμια. Τα δικαιώματα είναι πράγματι ιερά, γιατί μπορούν να τα απολαύσουν όλοι και υποφελούνται όλοι από αυτά. Αλλά τα προνόμια μπορούν να τα απολαύσουν μόνο λίγοι σε βάρος των πολλών. Και είναι καιρός να το πούμε καθαρά. Δίνετε δύναμη, μου δίνετε συγκίνηση. Αυτή η συγκέντρωση δεν είναι συνέδριο, είναι συγκέντρωση καρδιάς για την Ελλάδα του αύριο που αγαπάμε. Είναι καιρός να το πούμε καθαρά, για να υπερασπιστείς τα δικαιώματα της κοινωνίας, για να υπερασπιστείς τα δικαιώματα της κοινωνίας. Πρέπει να καταργήσεις τα προνόμια των λίγων, των επιτιδίων. Με αυτές τις ιδέες, με αυτές τις αξίες, είναι ο ΝΕΔ σήμερα μια πρωτοπορία μεγάλη, μεταρρυθμιστική, στην πρώτη γραμμή ενός κινήματος μεταρρυθμιστικού που συνεχώς κερδίζει έδαφος και δεν αποτελείται πια μόνον από νεοδημοκράτες. Δεν είναι παραταξιακή υπόθεση μόνον η μεταρρύθμιση της ελληνικής κοινωνίας. Αγκαλιάζει πια το σύνολο του ελληνικού λαού και γι' αυτό πολλοί δεν μπορούν να το καταπιούν ότι είμαστε σε αυτή την πρωτοπορία για την Ελλάδα του αύριο. Γι' αυτό μας έλεγαν πολίτες που έχουν μέσα τους μια καχυποψία. Ξέρουμε ότι η χώρα μας, έλεγαν, περνάνε δύσκολα. Ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουν θυσίες. Αλλά τουλάχιστον φροντίστε να κάνετε εκείνες τις μεγάλες αλλαγές για να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχίτερα. Μας ρωτούσαν, έχετε την τόλμη να το κάνετε? Ή μήπως και εσείς είστε μια από τα ίδια? Μπορείτε να συγκρουστείτε με τα προνόμια, με τα στεγανά των προνομιούχων? Ή και εσείς στην κρίσιμη στιγμή θα διστάσετε? Έχετε την πολιτική βούληση να συγκρουστείτε, μας ρωτούσαν, ή και εσείς θα συμβιβαστείτε? Αυτά έλεγε ο κόσμος. Και τώρα την απάντηση την πήρε. Βρεθήκαμε με ένα δημόσιο οργανισμό που ήταν σύμβολο αδιαφάνειας, σπατάλης. Δεν το λέμε εμείς, το έλεγαν και εκείνοι μέχρι προχτές.
Πολλοί προσπάθησαν να τον εξηγιάνουν και στάθηκε αδύνατο. Γιατί άραγε μέχρι τώρα ήταν αδύνατο να την αλλάξουν την ΕΡΤ. Διότι κάθε φορά που κάποιος προσπαθούσε να θίξει τα προνόμια, συνασπιζόταν εναντίον του η μεγάλη συντεχνία των βολεμένων και τον συνέτριβε. Και ο κόσμος έβγαζε το συμπέρασμα. Με αυτούς κανένας δεν μπορεί να τα βάλει. Και έτσι είχαμε ΕΡΤ. Αλλά δεν είχαμε δημόσια ραδιοτηλεόραση. Είχαμε ΕΡΤ γεμάτη σκάνδαλα απίστευτα που θα τα μάθει ο λαός μας. Ήδη ο αρμόδιος εισαγγελέας διαφθοράς διέταξε δικαστική έρευνα για την ΕΡΤ. Αυτή η ΕΡΤ είναι αμαρτωλή και θέλουμε να δημιουργήσουμε στη θέση της μια σύγχρονη, δημόσια, ανεξάρτητη, όχι κομματική ραδιοτηλεόραση. Τα προνόμια τέλος, η αδιαφάνεια τέλος, η σπατάλη τέλος. Γιατί χωρίς τέτοιες μεγάλες πρωτοβουλίες για μεταρρύθμιση η χώρα θα βουλιάξει. Και για να κρατηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει η κοινωνία να τις στηρίξει. Και για να τις στηρίξει η κοινωνία πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού ότι έχεις και τα κότσια και τη βούληση να τα βάλεις με τους προνομιούχους και τις συντεχνίες. Τώρα καταλαβαίνουν ότι την έχουμε τη βούληση αυτή. Αλλά οι ιδέες μας κέρδισαν έδαφος και θα συνεχίσουν να κερδίζουν πέρα και πάνω από κόμματα. Για έναν άλλο λόγο, γιατί εμείς ενώνουμε τους Έλληνες, δεν τους διχάζουμε. Τα μηνύματα αυτής της γαλάζιας γενιάς, της ελπίδας, είναι μηνύματα ενωτικά, δεν είναι μηνύματα διαιρετικά για τον ελληνικό λαό. Ζητάμε κάτι που είναι καλό για όλους. Προωθούμε κάτι που πάει τη χώρα μπροστά. Οι άλλοι πασχίζουν να κρατήσουν ή να δώσουν και άλλα προνόμια. Εμείς συζητάμε ελεύθερα με όλους. Ακόμα και με εκείνους που κατάφορα μας αδικούν. Γιατί αυτό θα πει δημοκρατία. Εκείνοι όπου βρουν την ευκαιρία αποκλείουν την αντίθετη άποψη. Διαστρεβλώνουν. Πολλές φορές βρίζουν τους αντιπάλους τους. Τη διαφωνία δεν τη φοβόμαστε. Παλεύουμε για το συμφέρον του τόπου. Το καλό όλων των Ελλήνων. Ακόμα και εκείνο που είναι απέναντί μας. Δεν μας ακούσατε εμάς να βρίσουμε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Δεν φερθήκαμε με εκδικητικότητα απέναντί τους. Όλοι είπαμε θα αποζημιωθούν γενναιόδωρα και αρκετοί θα μπορούν να επαναπροσληφθούν στο νέο οργανισμό με κριτήρια αξιοκρατίας ΑΣΕΠ. Δεν έχουμε ανάγκη επομένως να αντιδικούμε με κανέναν. Οι ιδέες είναι εκείνες που κυριαρχούν και ο κόσμος είναι μαζί μας εφόσον περιμένει από εμάς τι δικαιοσύνη και αποφασιστικότητα. Και σε αυτές τις ώρες σύνεση, σύνεση.